Καταρχάς να πω, καλώς ήρθατε στον κόσμο της εξοικονόμησης ενέργειας. Δηλαδή, ξαφνικά, ας πούμε, θυμηθήκαμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουμε τα φωτιστικά, να τα κάνουμε νέα τεχνολογίας LED. Με τα λόγια αυτά, ο προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας, Ηλίας Τσαγκαλίδης, μίλησε για το πρόγραμμα αντικατάστασης των λαμπτήρων με τύπου LED, τονίζοντας ότι αυτό το κάνει εδώ και 10 χρόνια η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας. Σημείωσε δε ότι δεν πρόκειται μόνο για τον οδοφωτισμό, αλλά και για τον φωτισμό των δημοσίων κτηρίων. Αυτό το κάνει, το λέει και το κάνει η υπηρεσία εδώ και 10 χρόνια περίπου, στο βαθμό που μπορεί. Τώρα αυτό εμφανίστηκε ξαφνικά στην επικαιρότητα λόγω της αύξησης της τιμής της κιλοβατόρας. Εντάξει. Τα φωτιστικά, τα LED στο Δήμο, τα φωτιστικά μάλλον του Δήμου Καβάλας, δεν είναι μόνο ο οδοφωτισμός. Έτσι. Είναι βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο ο φωτισμός. Για παράδειγμα, είναι τα γήπεδα, τα οποία έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης. Είναι και τα κτίρια, τα ίδια τα κτίρια, που τα περισσότερα από αυτά έχουν ακόμη μέσα συμβατικούς λαμπτήρες, τους γνωστούς λαμπτήρες φθορείου. Θα πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια να αλλάχτουν, να γίνει μια εξοικονόμηση ενέργειας και στους λαμπτήρες, αλλά σε όλους τους λαμπτήρες και όχι μόνο στον οδοφωτισμό. Έτσι, σήμερα έχουμε γύρω στους 11.000 λαμπτήρες στον οδοφωτισμό, συν τους υπόλοιπους. Η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού αλλάζει ήδη κάποια φωτιστικά. Mm-hmm. Θα προσέξετε κάποια κομμάτια που έχει αλλάξει στο Περιστέρι, στην Φιλαδελφία, στην Παραλιακή Οδό κάτω. Μπορεί να γίνει μια... αυτό μπορεί να το κάνει και η ίδια η υπηρεσία. Αλλά σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου. Δεν μπορεί να το κάνει σε 2-3 μήνες γρήγορα. Ναι. Και για μας δεν υπάρχει λόγος να γίνει μέσα σε 2-3 μήνες άμεσα και γρήγορα με οποιοδήποτε κόστος. Όπως είπε, πρώτα απ' όλα πρέπει να αντικατασταθούν οι 1.150 λαμπτήρες των 400 βατ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Καβάλας θα καταφέρει εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 35%. Θα μπορούσαν να αλλάχτούν καταρχάς μόνο οι ενεργοβόροι λαμπτήρες, αυτοί που λέμε 400 βατ ή νατρίου, έτσι, οι οποίοι είναι γύρω στους 1.150 σε όλο το Δήμο Καβάλας, οι οποίοι όμως αυτοί οι λαμπτήρες καταναλώνουν περίπου το 35% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας έχουν του οδοφωτισμού. Δηλαδή με μία προσπάθεια αλλάζοντας 1.150 λαμπτήρες, αμέσως θα πέσουμε πάρα πολύ στην κατανάλωση ενέργειας. Και από την εξοικονόμηση αυτή που θα κάνουμε, σταδιακά μέσα σε όχι πάνω από 2-3 χρόνια, μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους υπόλοιπους λαμπτήρες με τη μέθοδο της προμήθειας και τοποθέτησης από μια εταιρεία. Όταν λέμε μπορεί να το κάνει μόνη της, ναι, μπορεί, αλλά δεν εννοούμε οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου Καβάλας να πάνε να αλλάξουν τα φωτιστικά. Μπορεί να το κάνει μόνος του ο Δήμος Καβάλας, κάνοντας προχωρώντας σε μια προμήθεια και τοποθέτηση έτσι, από μια εταιρεία. Κάνοντας μια έρευνα αγοράς για το ποια φωτιστικά είναι κατάλληλα, και όχι μόνο για την τιμή, αλλά και για την ποιότητα, για τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις εγγυήσεις, για το χρόνο λειτουργίας, για την απόδοση, για τη φωτεινή ροή, για το χρωματισμό. Έτσι. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, πρέπει να προσεχτούν. Και από εκεί πέρα, ναι, μπορεί να προχωρήσει σε μια προμήθεια και τοποθέτηση. Όπως σας είπα, κλιμακωτά. Στην αρχή οι ενεργοβόροι λαμπτήρες και την επόμενη χρονιά σταδιακά βλέποντας και κάνοντας. Μπορεί να γίνει όμως σε βάθος χρόνου όχι πάνω από 3 έτη. Για τα φωτοβολταϊκά πάνελ στους λαμπτήρες ανέφερε. Ναι, ο ήλιος μας δίνει ενέργεια. Προς το παρόν η τεχνολογία δεν έχει προχωρήσει τόσο προκειμένου να μπορούμε να αγοράσουμε και να τοποθετήσουμε φωτιστικά LED που να έχουν ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ προκειμένου να μην χρειάζονται να συνδέονται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Ακόμη όχι. Σε κάποια νησιά τα οποία έχουν πρόβλημα με την ενέργεια, τα βάζουν. Σε εμάς εδώ πέρα όχι ακόμα. Δηλαδή και στο εξωτερικό, αν δείτε, σε μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες δεν υπάρχουν τέτοια φωτιστικά ακόμη. Έτσι, ακόμη όχι. Είναι μια καλή λύση, αλλά για εξειδικευμένες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δίκτυο του ΔΔΕ ή κοστίζει πολύ ακριβά να πάει δίκτυο εκεί. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό θα δημιουργείται και το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο πάνω στη Λιμιά, στο οποίο θα κάνουμε και από εκεί πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.